Ναταλία. Και τώρα κάπου εδώ λοιπόν μπαίνει στη ζωή σου η τηλεόραση. Ναι. Είσαι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από την πορεία σου και από το ταξίδι σου σε αυτήν? Γιατί το 2015 που μου είπες και βλέποντας τη φωτογραφία σου αυτή την πρώτη του βίντεο, μου είπες ότι ήμουν σε μια φάση που δεν ήξερα αν θέλω να κάνω τηλεόραση. Ναι. Αν ήθελα να είμαι εκεί, για ποιο λόγο ήθελα να είμαι εκεί. Δηλαδή ένιωσα ότι έχεις περάσει μια βαθιά κρίση με αυτήν. Φουλ. Και νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που ήμουν στην τηλεόραση πέρναγα κρίση βαθιά μέσα μου. Γιατί? Σε καμία περίπτωση δεν ψωνίστηκα από τη δημοσιότητα. Γιατί έκανα διαφημιστικά, πάνω κάτω ξέραν ποιος ήμουν. Ήμουν σε δουλειές, δούλευα σε μπαρ που γούσταρα, είχα επαφή με πολύ κόσμο. Γενικότερα δεν κυνηγούσα αυτό το attention που κυνηγούν πολλοί. Παρ' όλα αυτά όμως, ξέρεις, όταν αρχίζουν και λένε άσχημα πράγματα για σένα, όταν παίρνεις αρνητικές κριτικές, όταν δεν είσαι δουλεμένος και έτοιμος για να το δεχτείς αυτό το πράγμα, σε βάρα, γιατί θέλεις να είσαι αρεστός σε όλους. Θέλεις να τα έχεις με όλους καλά. Ρε Σάβ, επειδή εγώ γενικώς έχω αποφασίσει και δεν ασχολούμαι πολύ συνειδητά με όλα αυτά που λέγονται και γράφονται, γενικώς παρατηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν πολύ παρακολουθώ. Ναι. Είχες δεχτεί όντως τόσο κακή κριτική που σε έκανε να αμφισβητήσεις τον εαυτό σου, ας πούμε, και να έρθει σε δύσκολη θέση? Όσον αφορά τι, τα διάφορα που κάνεις στην τηλεόραση? Τα πάντα. Τα πάντα. Το πώς ένας τυχάρπαστος, ας πούμε, που έσκασε, που ένας μπάρμαν ή οτιδήποτε μπήκε στην τηλεόραση και γιατί είναι εκεί, γιατί κάνει πάνελ και είναι αυτό. Και ξέρεις, κατεβατά τότε. Αλλά ξέρεις, δεν φταίνε οι άνθρωποι αυτοί. Κανένας δεν φταίει από αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι εσύ. Πώς το αντιμετωπίζεις? Γιατί έχω πει κάτι και το λέω και στην Ειρήνη μου κάθε μέρα. Για όλα φταίς εσύ ο ίδιος. Δεν φταίει κανένας άλλος. Μην δείχνεις κανέναν και μην κρίνεις κανέναν. Αν πέσει ο άλλος πάνω σου από το stop, δεν φταίει αυτός. Και εκεί το πάω. Εγώ φταίω. Γιατί μπορεί να είχα ξεκινήσει νωρίτερα για να πάω στη δουλειά που πρέπει και να μην είμαι την ώρα εκείνη τη στιγμή που. Καταλαβαίνεις. Είναι τρόπο ζωής αυτό, φιλοσοφία. Για τα πάντα ρίχνω φταίξιμο πρώτα στον εαυτό μου και μετά στον άλλον. Οπότε τότε αυτά, επειδή δεν ήμουν και δουλεμένος, δεν ήξερα. Και εγώ σου λέω, τότε ζούσα όπως ζει ο περισσότερος κόσμος. Τεντωμένος, να κάνω αυτό, λεφτά, το κυνήγι των χρημάτων, αυτό, να κάνω και εκείνο. Αχ, έκανα καλά. Έπεσα το βράδυ, είχα ενοχές και τύψεις και το πρωί έλεγα να μην ξυπνήσω. Γιατί ξύπναγα το πρωί σκατά. Πήγαν διαστήματα που έλεγα, θέλω να πεθάνω, ρε παιδί, μπορώ να μην ξυπνήσω το πρωί. Δεν θέλω να ξυπνήσω, δεν θέλω να ξυπνάω έτσι. Η αρετή ένα διάστημα όταν τα πρωτοφτιάξαμε ένα πρωί για να ανοίξει την κατάψυξη και είχε βρει μέσα μπουκάλια με αλκοόλ, γιατί ξέρεις τι συνέβαινε με το αλκοόλ τότε. Έπινα κατά τις 11-11.30 ένα ποτό παγωμένο το πρωί. Το πρωί? Ναι. Και ξέρεις τι, και όλα αυτά τα πράγματα τι κάνουνε, ουσιαστικά διώχνουν τον πόνο. Κατάλαβες, γι' αυτό και ο κόσμος πέφτει σε ουσίες. Κάτσε ρε, σηκωνόσουν το πρωί 11.30 ώρα και φτύνεις ποτό. Σηκωνόμουν πιο νωρίς, αλλά... Έχινες 11.30 ώρα ένα ποτό, ας πούμε. Για να φύγω από όλο αυτό το πράγμα, από αυτό το πράγμα, αυτό το άγχος, ρε παιδί μου. Το έκανα καλά χθες, μίλησα σωστά σε αυτόν, αυτός με έβρισε, με αυτόν πλακωθήκαμε στο ξύλο. Ξέρεις, για να το ξεχάσω όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτή τη βαβούρα στο κεφάλι σου. Έπινα ποτό. Έμεινε στο ένα όμως, να υποθέσω. Δεν ή ένιωσες ότι έχασες κάποια στιγμή, ας πούμε, και το μέτρο? Έπινα πάρα πολύ γενικότερα. Και βράδυ και ένα μικρό διάστημα έπινα το πρωί. Γιατί δεν ήθελα να σκέφτομαι. Αυτό το πράγμα σου προκαλούν όλες οι ουσίες που παίρνει ο κόσμος ή το αλκοόλ. Ξεχνάς. Ξεχνάς για να είσαι στην κατάσταση που λέμε που δεν σκέφτεσαι, οπότε είσαι ήρεμος. Αλλά είσαι ήρεμος, δεν είσαι συνειδητά, είσαι με λάθος τρόπο. Χρησιμοποιείς κάτι το οποίο σου κάνει κακό. Η αρετή πώς αντέδρασε όταν τα βρήκε αυτά τα μπουκάλια που είπες? Εντάξει, ρε, εσύ μου λέει τώρα. Εντάξει, έλα. Έλα. Εντάξει. Και τα ξετάρα. Και πώς έτσι ξύπνησες να πω, είπες τέλος? Έτσι συνήθως κάνουν τις αλλαγές. Ναι. Πριν την αρετή ήταν εντάξει, χειρότερο το πρόβλημα. Γενικά, πίναμε και το βράδυ που δουλεύαμε. Γιατί νομίζω δεν θυμάμαι αν με έχει πετύχει σε μαγαζί που δουλεύαμε. Έχω έρθει σε μαγαζί που δουλεύαμε. Ναι, πίναμε πάρα πολύ. Ήταν κακό αυτό. Αλλά... Σου λείπει αυτή η ζωή καθόλου? Όχι. Δεν πίνω πλέον. Δηλαδή, θα τα πιω ένα ποτό το μήνα. Τη νύχτα περισσότερο. Τα βράδια, όχι, τα τώρα μπάρα. Τώρα θέλω ένα χαλαρό ποτάκι ή ένα χαλαρό μπαράκι νωρίς, όσο μπορούσαμε να το κάνουμε. Και νωρίς σπίτι. Γιατί κουράζομαι. Σάβα.